Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα σας δείξω 5 λειτουργίες που μπορείτε να κάνετε με το Mini 2 και την εφαρμογή DJI Fly App που είμαι σχεδόν σίγουρος, αν όχι σίγουρος, ότι μπορεί να μην τις ξέρετε. Οπότε πάμε να δούμε αυτές τις 5 κρυφές, θα έλεγα, λειτουργίες. Πολύ ωραία, είμαστε εδώ με το μήνυμα, το έχουμε ανοίξει. Πάμε μέσα στο GoFly, Fly, λέω και εγώ μπερδεύτηκα και πάμε ας το κάνουμε αυτό έτσι για να μας πιάνει χώρο. Ας κατεβάσουμε λίγο και εδώ. Α, είμαι στο Pro οπότε θα το πάω στο Auto να μην ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα και πάμε να δούμε το πρώτο κρυμμένο κολπάκι που ίσως να μην το ξέρετε. Ποιο είναι αυτό. Μπορούμε να μετακινήσουμε την κάμερα χωρίς να μετακινήσουμε το drone. Για να το κάνουμε αυτό Κρατάμε και κρατάμε πάνω στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί στο πλάι εδώ δεξιά αυτό που μας λέει τις μοίρες και εν συνεχεία τραβάμε το δάχτυλό μας προς τα κάτω και όπως βλέπετε η κάμερα πηγαίνει προς τα κάτω. Να το δούμε, είναι πολύ ωραίο αυτό, είμαστε ακίνητοι και μπορούμε να μετακινήσουμε την κάμερα εκτός από το ρόλερ που είναι πάνω αριστερά και με το δάχτυλο πάνω στην οθόνη. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι κάτι πιο απλό. Εάν πατήσουμε το εικονίδιο της μπαταρίας πάνω δεξιά που βλέπετε που γράφει 24 μας εμφανίζονται τρεις αριθμοί. Until RTH, Until Force Landing, Until Battery Depleted. Τι σημαίνουν αυτά. Το πρώτο σημαίνει ο χρόνος μέχρι να κάνει αυτόματο return to home από εκεί που πετάμε. Τώρα είναι όλα 0 γιατί είμαι προσγειωμένος. Until Force Landing σημαίνει ότι είναι ο χρόνος που απομένει για να μπει το drone σε υποχρεωτική προσγείωση, όπου και να είστε αυτό. Και until battery depleted σημαίνει ότι μέχρι πότε η μπαταρία πεθαίνει τελείως, πάει 0%, σταματάνε να γυρνάνε οι έλικες. Αυτοί οι τρεις αριθμοί είναι πολύ σημαντικοί να τους βλέπουμε για να μπορούμε να κρίνουμε τις συνθήκες πτήσης και να πετάμε σε σωστή απόσταση από εμά για να προλάβουμε να έρθουμε πίσω, λαμβάνοντα υπόψη και τον αέρα και ερικέ συνθήκε γενικότερα. Άρα, κλικάροντα πάνω στο κυκλάκι τη μπαταρία, εμφανίζονται αυτοί οι τρει αριθμοί που μα βοηθάνε πάρα, πάρα πολύ στο να πετάξουμε τον drone. Πάμε στο τρίτο. Το επόμενο απαιτεί να μπούμε μέσα στο μενού. Πάμε στι τρει γραμμούλε πάνω δεξιά πάμε στο Tab Control και κατεβαίνουμε προς τα κάτω και ερχόμαστε και βλέπουμε στο σημείο Gimbal και πηγαίνουμε προς τα κάτω και λέει Allow Upward Gimbal Rotation. Αν το κλικάρουμε αυτό γίνεται μπλε ο διακόπτης και τώρα τι γίνεται. Μέχρι τώρα πηγαίναμε προς τα κάτω το Gimbal και το φτάναμε μέχρι το σημείο που γίνεται 0 μοίρες. Τώρα όμως εάν συνεχίσουμε να πιέζουμε το Roller αριστερά στο Controller Προ τα πάνω, θα πάμε και μέχρι 20 μύρε προ τα πάνω. Δηλαδή, μπορούμε να κοιτάξουμε και τον ουρανό προ τα πάνω. Άρα πηγαίνουμε και συν 20 μοίρε εάν κλικάρουμε αυτόν εκεί το διακόπτη μέσα στο μενού ο οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά στο μενού στο tab control πηγαίνουμε στο σημείο που λέει gimbal allow upward gimbal rotation επόμενο είναι κάτι που είναι πάλι μέσα στο μενού πάνω δεξιά λοιπόν τρεις γραμμούλες αυτή τη φορά πηγαίνουμε στο transmission στο transmission έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε συχνότητα θα σα πω μία λεπτομέρεια. Ε, όταν διαλέγουμε συχνότητα είτε 2,4 είτε 5,8, αυτό σημαίνει ότι πλέον βγάζουμε το OQSync από, την, από τη μέση. Για να δουλέψει το SYNC πρέπει να το έχουμε στο Dual Band. Αλλά υπάρχουν κάποιε συνθήκε πτήση οι οποίε ε, στι οποίε μπορεί να χρειάζεται να διαλέξουμε είτε 2,4 είτε 5,8. Α πούμε, εντό πόλεως 5,8 δουλεύει καλύτερα. 2,4 εκτό πόλεως ε, δουλεύει καλύτερα. Εντάξει, εγώ το έχω στο Dual Band, δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα με το Mini 2, όμω το λέμε και αυτό, μπορούμε να αλλάξουμε την μπάντα τη συχνότητα για να πετύχουμε καλύτερε αποστάσει ή πιο σταθερό σήμα. Και το τελευταίο είναι κάτι που είναι εδώ πέρα μπροστά μα και έχει να κάνει με το Zoom. Το zoom βρίσκεται στα δεξιά δίπλα στο κόκκινο κουμπάκι που ξεκινάμε το record και λέει ένα επί. Αν κλικάρουμε τότε θα γίνει δύο επί απευθείας και το ξανακλικάρουμε και γίνεται ένα επί. Εάν θέλουμε να κάνουμε σταδιακό zoom πατάμε το κουμπάκι που βρίσκεται στο χειριστήριο πάνω αριστερά και είναι FN, το πατάμε και το κρατάμε και εν συνεχεία με το roller που κάνουμε την κάμερα προς τα κάτω μετακινούμε και όπως βλέπετε γίνεται σταδιακό zoom σιγά 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 προς τα πίσω. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε και το Dolly Effect που ίσως έχετε ακούσει, για το οποίο όμως θα κρατήσω ένα ξεχωριστό βίντεο, θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για το πώς το κάνουμε, να σας πω μερικές τεχνικές και μερικά κόλπα για να βγαίνει πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Like, σχόλιο από κάτω ερωτήσεις ό,τι θέλετε. Και φυσικά, κάντε subscribe στο κανάλι για να το υποστηρίξετε. Βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ και πάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!